Γιώργο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Αξέχαστο βράδυ, έτσι δεν είναι, εκείνο της 9ης Νοεμβρίου του 2000. Ναι, άκουσα λίγο τον πρόλογό σου. Είπες ότι ήταν μια κρύα βραδιά. Ήταν μια καυτή βραδιά για μας. Είχε πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο, γεμάτο το γήπεδο. Και πραγματικά ανυπομονούσαμε να μπούμε να παίξουμε, γιατί βλέπαμε και το πρώτο παιχνίδι ότι μπορούσαμε να προκριθούμε. Αξέχαστο παιχνίδι, αν και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, θυμάμαι σχεδόν τα πάντα. Όχι μόνο για την νίκη και την πρόκληση που κάναμε, προσωπικά για μένα θα μιλήσω, γιατί σε αυτό το παιχνίδι δεν είχε δείξει ο προπονητής μας, ο Ντούσαν Βάγκεβιτς, ότι θα με χρησιμοποιήσει ή σκέφτεται έστω να με χρησιμοποιήσει. Και ήταν ένα παιχνίδι, το μοναδικό μάλλον παιχνίδι που είχα άγχος και έτρεμα τα πόδια μου αφού ανακοίνωσε την εντεκάδα. Γι' αυτό το λόγο θα μου μείνει ξέχαστο, και φυσικά για την πρόκληση που πήραμε στην παράταση, και ήταν, όπως είπες και εσύ, επί ενός αντιπάλου που ήταν πρώτος στο καθιονάτο, με παίχτες διεθνείς όπως ο Τζενικέντα, ο Φιόρε, ο Γιώργκεσεν, παιχταράδες. Τώρα μιλάμε για πολύ καλούς παίχτες, και εμείς καταφέραμε να πάρουμε μια πρόκληση, νομίζω για πρώτη φορά επί ιταλικής ομάδας, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ. Δεν είπα, Γιώργο, κρύο βράδυ, κάθε άλλο. Είπα ότι τα τελευταία χειμωνιάτικα βράδια, τα ευρωπαϊκά, δεν έχουν την καλύτερη κατάληξη που πρέπει να έχουν στην Τούμπα. Δηλαδή, θυμόμαστε είτε από βίντεο, από κλεισμούς, από ομάδες που πραγματικά δεν έπρεπε να περάσουν. Και φυσικά στα κρίσιμα βράδια του χειμώνα, συνήθως ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρνει όταν μιλάμε για έναν τελικό, όπως προσφάτως με την Κοπενχάγη. Το καλοκαίρι τα καταφέρνει. Το χειμώνα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα θεματάκι. Ναι, έχουμε δει σε πολλά παιχνίδια όταν η Τούμπα είναι γεμάτη, μιλάμε, γίνονται θαύματα, γίνονται ανατροπές, έχουμε δει πάρα πολλά παιχνίδια τέτοια. Εντάξει, έχει και ατυχή αποτελέσματα. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν παίζεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια που η ομάδα παίζει ανά λίγες μέρες παιχνίδια, είναι πολύ δύσκολο και το rotation, αν θα πετύχει ή όχι, πώς θα είναι ο κάθε παίκτης που παίζει να είναι σε καλή κατάσταση, είναι λίγο ρίσκο. Γι' αυτό και βλέπουμε την Πέμπτη να μην κερδίζουμε, ενώ ήμασταν καλοί, ή κάποια άλλα παιχνίδια να μην παίζουμε καλά, και την Κυριακή να είμαστε καλά. Τα σκαμπανεβάσματα αυτά σίγουρα θα υπάρχουν όταν γίνεται το rotation. Mm-hmm. Γιώργο, πέρασαν γρήγορα τα 120 λεπτά ή πολύ αργά, πώς θα θυμάσαι? Εγώ να σου πω την αλήθεια, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Είναι από τα παιχνίδια που τα βάζω στην κατηγορία την πιο ψηλή για μένα, που το ευχαριστήθηκα από το πρώτο λεπτό, αν και είχα λίγο άγχος, σου είπα γιατί, μέχρι το τελευταίο. Νομίζω ότι ήθελα να παίξουμε κι άλλο. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ ευχάριστο για μένα, και εγώ είχα, πιστεύω, μια καλή απόδοση, αλλά και όλη η ομάδα, και εμείς μιλήσαμε για τους Ιταλούς, αλλά για την Ουντινέζα, αλλά και εμείς είχαμε μέσα στην ενδεκάδα μας, αλλά και όλοι στον πάκο που δεν παίξαν σε αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε για πάρα πολύ καλούς παίχτες. Μπορμπότης, Βενετίδης, Ουντέζε, ο Χασιώτης, ο Ναλίτης, ο Κράσκος, Τινίδης. Μιλάμε για πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ γρήγορη ομάδα, παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο. Και το πιο βασικό, ευχαριστιόμασταν το κάθε παιχνίδι που παίζαμε μαζί. Είχαμε 20-25 παίχτες που ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να παίξουν και βασικοί. Και αν δεν είχαμε οικονομικά προβλήματα, νομίζω ότι αυτή η ομάδα θα πήγαινε πολύ καλύτερα από ό,τι πήγε. Πήρε πάντως το κύπελλο στο τέλος της σεζόν. Καλό μεσημέρι και από μένα, Γιώργο. Δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Αν θυμάσαι, αν συμφωνείς μάλλον, πρώτα απ' όλα, ότι εκείνο το βράδυ, πέρα από την ομαδική επιτυχία, από την επιτυχία του ΠΑΟΚ και την ατομική σας εμφάνιση, τη δική σου πολύ καλή εμφάνιση, όλο το άγχος και το στρες, ήταν η βραδιά που σε μένα μάλλον έμεινε χαραγμένο η βραδιά του Κάμψ. Δεν ξέρω αν ισχύει και για εσάς αυτό. Μπράβο, ναι, δικό μου λάθος που δεν τον ανέφερα. Δεν έμεινε και πολύ, αλλά είναι το παιχνίδι του Κάμψ. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο ή κάτι άλλο από τον Κάμψ. Ήταν αυτός που μας έδωσε την πρόκληση με τα δύο γκολ που πέτυχε. Και ειδικά το πρώτο μας έδωσε παραπάνω όθηση, γιατί 1-0 είχαμε χάσει το πρώτο παιχνίδι, έγινε το 1-0 και μας έδωσε και εμάς ψυχολογία καλή, και ανεβάσαμε και άλλο την απόδοσή μας.
Ναι, στο 73. Νομίζω ότι ήταν το κλειδί σε αυτή την πρόκληση. Ένας παίχτης, αν τον θυμάστε, πολύ τεχνίτης παίχτης, πολύ κοντρολαρισμένος, με πολύ καλή τεχνική και καλές πάσες, ήταν βοηθούσε πάρα πολύ την ομάδα, αλλά δυστυχώς έμεινε λίγο και δεν μπόρεσε να δείξει τις πραγματικές του ικανότητες. Έμεινε λίγο και ο λόγος ήταν αυτός που προανέφερες, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο ΠΑΟΚ και δεν είχε τη δυνατότητα να αποπληρώσει την απόκτησή του. Η δεύτερη ερώτηση είναι ανάλογη με αυτό που ήδη είπες. Εγώ θεωρώ ότι εκείνη η ομάδα, Γιώργο, όπως πήρε τον τελικό του κυπέλου από τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια με 4-2, με δύο προσθήκες εκείνο το καλοκαίρι, την επόμενη χρονιά θα παίρνει το πρωτάθλημα. Και εγώ το πιστεύω και εμείς το μιλάμε πιστεύω. Μιλάμε για μια ομάδα όμως... που σε κάθε θέση είχε έναν και έναν. Δηλαδή, πάνω από τη μισή ενδεκάδα εκείνης της ομάδας, τα επόμενα χρόνια οι παίκτες έφυγαν σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, βασικά στελέχη, έτσι. Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Και πρέπει να πούμε όμως και όταν έχει και ένα καλό προπονητή, όπως είναι πάρα πολύ καλό προπονητή, όπως είναι ο Κουμπάκη, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά, έζησα και πριν από αυτόν και μετά. Με το που ήρθε, αλλάξανε τα πάντα. Από την καρέκλα μέχρι όλα τα γραφεία, όλα τα πάντα αλλάξανε. Και έδωσε άλλο αέρα στην ομάδα, πολύ σημαντικό. Και όπως είπαμε, είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πήρε παίχτες και τους εκμεταλλεύτηκε, έπαιρνε το 100% από κάθε παίχτη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, ότι αν δεν είχαμε τα οικονομικά προβλήματα ή όποια άλλα προβλήματα είχαμε, η ομάδα αυτή μπορούσε να διεκδικήσει το τίτλο πιο με σιγουριά, ας πούμε, και πιο εύκολα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ΟΚΑ, Εγκομή, την Αλιτζή, όπως είπες, σε σένα, τον Κατσαμπή, Βενετίδη, Παντελή, Κωνσταντινίδη, Ουντέζε, Τετράτζε. Ποιο να ξεκινήσει και που μιλάμε ένας και ένας, όλη η ομάδα. Ήταν ναι, προμερό το σύνολο. Να φανταστείς ότι στο στόπερ που έπαιζα εγώ είχε κατσαμπή Χασιώτη, Ουντέζε, Αμπορσά, έπαιζε ο Μπράτης και εκεί έπαιζε, μπορούσε να παίξει και ο Βενετίδης. Μιλάμε για επιλογές 5-6. Ναι, 6 στόπερ. Ναι. Εγώ πάντως διαφωνώ λίγο με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Νομίζω ότι και με δύο προσθήκες εκείνη η ομάδα, χωρίς το ΒΑΡ και με τον Ολυμπιακό στην παντοκατορία του, δύσκολα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Το σημειώνω. Με διαιτητές απίθανους, χωρίς ΒΑΡ, τα θυμόμαστε όλοι. Γιώργο, Κώστα και Κώστα. Δεν νομίζω η ομάδα να έπαιρνε πρωτάθλημα. Και στο τελικό, ρώτησε τον Γιώργο, δεν είχε ΒΑΡ. Ο κύριος Καζναφέρης τον έπαιζε τον τελικό. Έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά μετούσαν τα γκολ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Το χάσαν το μέτρημα λίγο. Είχαμε μία. Πώς θα το πω τώρα. Τον κοιτούσαμε στα μάτια. Τώρα θα το κάνει. Και σκεφτό είχε να πιέσει και το μάτι, όλα πήγαν καλά. Τα ακούσει, τον κοιτούσαμε στα μάτια. Ακόμα και μετά τον γκολ του που έβαλε ο Χούτος στο τέλος, 4-2, ακόμα και εκεί κοιταζόμαστε. Λέμε τώρα θα γίνει. Ευτυχώς δεν έγινε. Δεν του δόθηκε ευκαιρία. Δεν του δώσατε την ευκαιρία. Ναι, αυτό. Δεν του δώσατε την ευκαιρία. Θα πάμε λίγο στα φρέσκα, αν δεν έχετε αντίρρηση. Να πάμε, ναι. Γιώργο, πώς θα... Ποια πιστεύεις είναι τα αίτια του σκαμπανεβάσματος του ΠΑΟΚ από παιχνίδι σε παιχνίδι? Δηλαδή στην Τούμπα δεν τα πάει καλά, εκτός έδρας τα πάει περίφημα, σχεδόν όλα τα παιχνίδια διπλά. Εντάξει, είπες και εσύ ότι είναι συνεχόμενα παιχνίδια. Είναι το υποχρεωτικό στάδιο που πρέπει να περάσει μια ομάδα που ξαναχτίζεται, που αλλάζει προπονητή? Πώς το βλέπεις απ' έξω? Όχι, νομίζω αυτό που είπα και πριν, ότι όταν έχεις παιχνίδια ανά τρεις μέρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο και να διαχειριστείς όλο το ρόστερ σου. Δηλαδή, το rotation αυτό που λέμε, να βάλουν στους κάποιους παίκτες, να ξεκουράσει κάποιους παίκτες γιατί πιθανό να είναι κουρασμένοι ή να χρησιμοποιήσει κάποιους παίκτες σε κάποια παιχνίδια που θέλεις, αυτό το rotation που λέμε είναι, θέλει και λίγο τύχη. Μπορεί να πιάσει, μπορεί και όχι. Αν η ομάδα, αν κάποιοι παίκτες που βάζει δεν είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ας πούμε τώρα με την Κοπεχάγη που είπες, που δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε,
σίγουρα θα δεχτεί και το άσχημο αποτέλεσμα. Αν είναι έτοιμη και έχει και τύχη η ομάδα, πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, σίγουρα το rotation θα είναι σωστό. Είναι και λίγο ρίσκο. Ο προπονητής βλέπει τους παίκτες στην προπόνηση, τους χρησιμοποιεί ή όχι και παίρνει την ευθύνη για το αποτέλεσμα που θα έρθει. Την κουβέντα για τα στόπερ, Γιώργο, πώς την ακούς, γιατί φαντάζομαι την ακούς, ότι είναι μεγάλος ο Βαρέλα, μεγάλος ο Κρέσπο, έχει ο ΠΑΟΚ και δύο νεαρούς που νομίζω σιγά σιγά παίρνουν και αυτοί πολλές εμπειρίες και φεύγουν από την κατηγορία των νεαρών. Εσύ που έχεις παίξει τη θέση και έχεις παίξει υψηλό επίπεδο, πώς την ακούς την κουβέντα αυτή, την εστερνίζεσαι ή έχεις αντιρρήσεις όταν σε πλησιάζουν και σου λένε Γιώργο, ο Βαρέλα δεν κάνει, ο Κρέσπο μεγάλωσε, πώς το αντιμετωπίζεις? Κοίταξε, εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει όταν κάποιος κάνει μια άσχημη εμφάνιση να τον κράζουμε και να λέμε διάφορα, ότι είναι μεγάλος, δεν μας αρέσουν τα παπούτσια του, δεν μας αρέσει το μαλλί του, είναι παντρεμένος με την τάδε και δεν μας αρέσει κτλ. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι όλοι είναι επαγγελματίες, είτε είσαι 36 χρονών είτε είσαι 15. Είναι επαγγελματίες, φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και προσπαθούν να αποδώσουν όσο μπορούν καλύτερα για να κερδίσει η ομάδα. Εμένα προσωπικά δεν στέκομαι. Όποιος έρθει και μου πει ότι ο Βαρέλα είναι μεγάλος, φυσικά και θα του πω ότι είναι λάθος αυτή η τοποθέτησή του, γιατί έχει εμπειρία, είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα, αν δεν θα κόψει μία-δύο φορές, τρεις, και θα φάει η ομάδα κάποιο γκολ, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας. Αλλιώς δεν θα τον έβαζε και ο προπονητής. Αν έβλεπε ότι ο προπονητής στην προπόνηση δεν είναι καλός, ο Βαρέλα, λόγω ηλικίας, δεν θα τον έβαζε καθόλου. Από τη στιγμή που τον εμπιστεύεται, πάει να πει ότι είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα για τον. Αν υπολοιπόταν αθλητικά, εννοείς δηλαδή. Ναι. Αν έβλεπε ότι η φυσική του κατάσταση, ας πούμε, ή οτιδήποτε άλλο δεν ήταν σε καλό επίπεδο, έτσι ώστε να μπει βασικό, δεν θα τον έβαζε. Βλέπει ότι είναι πάρα πολύ καλός, έχει εμπειρία, γι' αυτό και παίζει. Τώρα, αν δεν κάνει μια καλή εμφάνιση, δεν νομίζω ότι είναι αιτία για να το κράζουμε εμείς απ' έξω ότι είναι μεγάλο σε ηλικία. Το ίδιο ισχύει και για τον Βιερίνια, που είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά όταν παίζει, βγάζει μάτια. Εντάξει, δεν μπορεί να παίζει συνέχεια καλά, έτσι δεν είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός και σημαντικός στην ομάδα. Κανείς παίκτης δεν μπορεί να παίζει σε κάθε παιχνίδι καλά. Το ερώτημα είναι με το δικό σου μάτι, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς τα παιχνίδια με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ αγάπη για τον ΠΑΟΚ. Πού αποδίδεις αυτή την εικόνα στην άμυνα, το παθητικό γκολ που έχει ο ΠΑΟΚ και που νομίζω ότι δεν είναι ευχάριστο. Δεν ταιριάζει στον ΠΑΟΚ αυτό το παθητικό. Δηλαδή, 4 γκολ από τον Βόλο, 2 γκολ από την Κοπεχάγη. Μία εικόνα που δεν είναι ευχάριστη σε κάθε παιχνίδι γκολ. Ναι. Κοίταξε, δύο είναι οι αιτίες που μπορώ να πω εγώ τώρα. Ναι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι με τον Βόλο, καθαρά θέμα αυτοσυγκέντρωσης. Ξεκάθαρα. Όταν έχεις το σκορ στο 4-1, ειδικά από το πρώτο ημίχρονο, πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, γιατί ανά πάση στιγμή, όπως είδαμε, μπορεί να δώσει την ευκαιρία στον αντίπαλο να σκοράρει 1 και 2 και 3 γκολ. Καθαρά θέμα συγκέντρωσης. Και ο άλλος ο λόγος είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Δεν παίζει άμυνα, δεν κάνουν άμυνα μόνο οι δύο στόπερ ή τα δύο τα μπακ. Κάνουν και τα δύο τα χαφ τα αμυντικά, παίζουν σημαντικό ρόλο. Αν αυτοί κάνουν καλή άμυνα, όπως κάνει ο Εσίτη, όπως κάνει ο Κούρτιτς, καλή άμυνα, κατάνε την μπάλα καλά, δεν έχουμε πολλές φάσεις, δεν πιεζόμαστε, τότε νομίζω ότι και η άμυνα θα περάσει πιο άνετα, δεν θα μπει κάποιο γκολ, εύκολο τουλάχιστον. Αν τα δύο αμυντικά χαφ δεν μαρκάρουν καλά, σίγουρα η πίεση θα είναι μεγάλη και δεν μπορεί συνέχεια ο Βαρέλα ή ο Μιχαλίδης να κόβουν. Κάποια στιγμή θα τους ξεφύγουν, παίζουν και άλλοι ποδόσφαιρο και έχουν καλούς παίχτες, όπως φαίνεται, στο φετινό πρωτάθλημα και τρώει η ομάδα πολύ εύκολα τον γκολ. Δεν κάνει μόνο άμυνα τα στόπερ, κάνουν και τα αμυντικά χαφ. Σωστά. Όλη η ομάδα κάνει πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και όλη η ομάδα, ναι. Κατ' επέκταση, ναι. Και ο σεντερφόρ και γενικά όλη η ομάδα πρέπει να κλείνει τους χώρους και να μην έρχονται οι πάσεις στην περιοχή μας. Άρα λες ότι η βελτίωση και το παθητικό στα γκολ θα πάψει με ατομική αύξηση απόδοσης ή με ομαδική βελτίωση στον ανασταλτικό και αμυντικό τομέα.
Και τα δύο παίζουν ρόλο. Τα ατομικά λάθη σίγουρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όμως τακτικά, αν το δούμε, και το, είμαι σίγουρος το δουλεύει ο προπονητής μας, ο Λουτσέσκου, στην προπόνηση, οι αλληλοκαλύψεις και γενικά η τακτική που ακολουθούμε, και μεγάλο σημαντικό ρόλο παίζει οι τοποθετήσεις, παίζουν οι τοποθετήσεις και των στόπερ, αλλά φυσικά και των αμυντικών χαφ, των δύο αμυντικών χαφ, που όπως ανέφερα τους δύο παίκτες, τον Γκούρτης με τον Σβάμπ. Ναι, και ο Σβάμπ και ο Σίτι, που κάνουν πάρα πολύ καλή άμυνα, πιο πολύ ο Σίτι κάνει καλύτερη άμυνα, οπότε δεν θα έχουν και τα στόπερ πάρα πολύ δουλειά, αν αυτοί οι δύο κάνουν καλή άμυνα και αλληλοκαλύπτουν τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Αναφέρθηκες, Γιώργο, στο Βιερίνη, ο οποίος είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδας. Σε εκείνη την ομάδα που πραγματικά τη σεζόν 2000-2001 χάρισε πολλές χαρές στον κόσμο και περηφάνεια, με μεγαλύτερη το κύπελο στη Φιλαδέλφεια, ποιος ήταν ο φυσικός ηγέτης? Δηλαδή στα αποδυτήρια που στα εύκολα, στα δύσκολα έπαιρνε το λόγο και ναι, όλοι οι υπόλοιποι. Υπήρχε ένας τέτοιος παίκτης σε εκείνη την ομάδα? Ο προπονητής. Όπως είπαμε και πριν. και αυτός, ναι, σίγουρα, αλλά από ποδοσφαιριστές θα σου πω, ήμασταν, όπως είπαμε και πριν, 20-25 προσωπικότητες πολύ έντονες. Σίγουρα σε κάποια δύσκολη στιγμή μπροστά έπινε ο αρχηγός ο Κατσαμπής, αλλά είχαν λόγο και άλλοι παίχτες, ο Μπορμπόκης, ο Γεωργιάδης. Μιλάμε για προσωπικότητες πολύ μεγάλες και ανά πάση στιγμή όταν είχαμε κάποιο πρόβλημα μπαίνανε μπροστά. Τώρα το θέμα ήταν ότι αν λυνόταν ή όχι το πρόβλημα. Σε κάποιο παιχνίδι, ας πούμε, δίνανε συμβουλές σε κάποιους ή σε εμάς που ήμασταν πιο μικροί για να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Συνήθως αυτές οι προσωπικότητες που πρέπει κάθε ομάδα να έχει και έχει κάθε ομάδα, όπως και τώρα ο Βιερίνα, νομίζω είναι ένας παίκτης, μια προσωπικότητα τεράστια που παρασύρει και τους υπόλοιπους. Αν αυτός έχει και το πάθος που βγάζει μέσα στο παιχνίδι, παρασύρει και τους υπόλοιπους, γι' αυτό και έρχονται και καλά αποτελέσματα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα τότε. Ήταν πολύ μεγάλες προσωπικότητες εκεί, πολλούς Έλληνες, διεθνείς Έλληνες, Βενετίδης, Κωνσταντινίδης, Πουλακιώτης, Κατσαμπής, Γεωργιάδης, Ναλιτζής. Όλοι ναι, ένας και ένας, σε κάθε μεταγραφική περίοδο, ερχόταν στον ΠΑΟΚ παίκτης, ο Φρούσος, έτσι, πρώτος σκόρερ, όπως και ο Ναλιτζής. Δεν ερχόταν, δεν ήταν τυχαία. Ο Παντελής ο Καφές. Δίκιο. Ο Παντελής ο Καφές, μπράβο, ναι. Και τώρα, σε αυτούς τους Έλληνες, όλοι, ο Κάζε Κομίτης, διεθνής, και δίπλα σε αυτούς τώρα, Τετράτζε. Δηλαδή, δεν ήξερες τι να βγάλεις, τι να βάλεις, τι να... Ντέζε, Αμπονσά. Δεν είχε, πραγματικά δεν είχε. Ήταν άλλη ομάδα, τελείως διαφορετική ομάδα, κυρίως λόγω του έντονου ελληνικού στοιχείου, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Οι ξένοι ήταν λίγοι σε σχέση με την ποσότητα των Ελλήνων και την ποιότητα που είχαν οι Έλληνες. Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, είχαμε τότε πάρα πολλούς Έλληνες. Ίσως κυρίως για οικονομικούς λόγους, αλλά... Όχι, δεν ήταν οικονομικοί λόγοι, γιατί σου θυμίζω τώρα. Ο Κάσιο Κομίτης κόστησαν τότε σε δραχμές ένα δις. Ο Ναλιτής και ο Φρούσος, ναι, ήταν στον ΠΑΟΚ ως πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος. Μπράβο, ναι, ο Ναλιτής ήταν από το σκόρερ, ναι. Ο Κορμπόκης ήρθε, έγινε χαμός για να έρθει. Ο Γεωργιάδης ήρθε από την Αγγλία, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε δικαστικές, δηλαδή όλοι ερχόταν πολύ συγκεκριμένα. Υπήρχε μια φιλοσοφία, ναι, να αγωνιστούν Έλληνες παίκτες στην ομάδα. Ο Βενετίδης έκανε μεταγραφή τότε τεράστια για να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ήθελε ο Ολυμπιακός κατευθείαν από την Ξάνθη. Τον Παντελή Κωνσταντινίδη επίσης τον πήρε μέσα τα χέρια της ΑΕΚ τότε, που έπαιζε στον Απόλλωνα Σμύρνης εκείνη την εποχή. Απόλλωνα Αθηνών εκείνη την εποχή. Ναι. Απόλλωνα Αθηνών. Δεν ήταν. Ήταν πολύ στοχευμένες κινήσεις και με πολλά λεφτά. Δεν ήρθε κάποιος έτσι. Εντάξει, ο Μπονσά είναι ελεύθερος στον Ολυμπιακό και είχε έρθει. Ο Κατσαμπής ήταν τον Πανιόνιο μεταγραφή και αυτός τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, τον ήθελε η ΑΕΚ. Γινόταν θέματα. Γινόταν θέματα. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως λες και εσύ. Με καλές προσωπικότητες, πολύ καλές προσωπικότητες και πολύ καλή παίκτες και καλά παιδιά. Όλο αυτό το σύνολο νομίζω έπρεπε να κρατηθεί ακόμα λίγο για να μπορέσουμε να δείξουμε και παραπάνω τις ικανότητές μας και να πάρουμε και άλλους τίτλους. Μάλιστα. Ωραία.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα την παρέα. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.